Κύριε, χαίρετε. Είναι το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Κρίσιμη θα είναι αυτή η εβδομάδα για την οριστικοποίηση των αποφάσεων για την οικονομία. Σε ευρεία σύσκεψη που θα γίνει αύριο, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη, θα δοθούν οι τελικές κατευθύνσεις για την εισοδηματική πολιτική και για τις φορολογικές απαλλαγές του νέου προϋπολογισμού. Η πορεία της οικονομίας ήταν το θέμα σύσκεψης που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από λίγες ώρες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού και τους επικεφαλείς των παραγωγικών υπουργείων. Στις συσκέψεις που θα γίνουν στο πλαίσιο σύνταξης του νέου προϋπολογισμού θα οριστικοποιηθεί το ακριβές ύψος των περικοπών στις φοροεκτώσεις, επιδοτήσεις, υπερορίες, επιχορηγήσεις και κάθε δαπάνη των οργανισμών του δημοσίου. Όσον αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης του συντελεστή με τον οποίο υπολογίζεται η μισθωτική αξία της επαγγελματικής στέγης από 6 σε 4,5%. Εξάλλου, σε σημερινή του συνέντευξη στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννος Παπαντονίου χαρακτηρίζει δύσκολα και τα επόμενα 2 χρόνια. Αυξήσεις στους μισθούς λίγο πάνω από τον πληθωρισμό, πάγωμα της φορολογίας σε καύσιμα και ποτά, μηδενικές ή και πολύ μικρές αυξήσεις στα τιμολόγια των 10 πλην ΟΤΕ, ετοιμάζει η κυβέρνηση για την επόμενη χρονιά. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και το θέμα της εισοδηματικής πολιτικής. Τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εμπορικού κόσμου συζήτησαν σε συνάντησή τους με τον Υφυπουργό Οικονομικών οι εκπρόσωποι της ΓΕΣΕΒΕ. Εξάλλου, κύρια θέματα της συναλλαγματικής πολιτικής και στοιχείων του προϋπολογισμού συζητήθηκαν σε συνάντηση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος με τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Πραγματική μάχη έγινε το πρωί με αληθινά πυρά ανάμεσα σε αστυνομικούς και κακοποιούς στο θεραπευτήριο Υγεία. Από τις σφαίρες των αστυνομικών σκοτώθηκε ο καταζητούμενος κακοποιός Παύλος Κερεμίδης. Σε αυτόν εδώ το χώρο έγινε η ανταλλαγή πυροβολισμών πίσω ακριβώς από τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου Υγεία. Εδώ κάτω χαμηλά έπεσε αιμόφυρτος ο Κερεμίδης και στη συνέχεια σύρθηκε προς τα δεξιά και πήγε να χωθεί κάτω από αυτό το τζιπ, οπότε και τον παρέλαβαν οι αστυνομικοί και τον μετέφεραν στο χειρουργείο του νοσοκομείου Υγεία, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Στον τόπο της αιματηρής συμπλοκής βρέθηκαν πάνω από 10 κάλικες και βολίδες πιστολιών. Πάνω στον Κερεμίδη βρέθηκαν άλλο ένα πιστόλι, μικροποσότητα χασίς και ηρωίνης, ενώ γίνονται επισταμένες έρευνες στα κρυσφύγετά του. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Παύλος Κερεμίδης είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές αρχές για ανθρωποκτονίες, ένοπλες ληστείες τραπεζών, εκβιασμούς και ένα σωρό άλλα αδικήματα. Την επιθετικότητα της Τουρκίας επισήμανε άλλη μια φορά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος, που επισκέφθηκε στρατιωτικές μονάδες στη Λάρισα και στη Σκύρο. Ο κ. Τσοχατζόπουλος δήλωσε πως η Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις και εξέφρασε ανησυχία για επανάληψη θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο. Δεν αποκλείω νέα ήμια. Με αυτή τη δήλωσή του στην εφημερίδα Έθνος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος διατυπώνει την πρόβλεψη ότι η τουρκική επιθετικότητα θα συνεχιστεί. Κάθε σόφρον Έλλην δεν μπορεί παρά να σκέφτεται ότι με πολύ πιθανότητα, στον βαθμό που επιδεικνύεται σταθερά αυτή η προκλητικότητα από την ηγεσία της Τουρκίας, το ενδεχόμενο επανάληψης μεμονωμένου γεγονότος με σκοπό να δημιουργήσει τελεσμένα είναι πολύ πιθανό. Στο μεταξύ, με ιδιαίτερη προσοχή, οι επιτελείς του Υπουργείου παρακολουθούν τις κινήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Τούρκοι έχουν δεσμεύσει με σήμα προς το ΝΑΤΟ περιοχές στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου για να ασκηθούν τα τουρκικά υποβρύχια από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου. Ανάλογη κίνηση είχε πραγματοποιήσει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό πριν από τα γεγονότα στα Ήμια. Σε αποχή από τα μαθήματα και σε καταλήψεις προχώρησαν οι μαθητές του 1ου και του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Μυτιλήνης και του 3ου και 4ου Γυμνασίου και Λυκείου. Διαμαρτύρονται για την έλλειψη κτηριακών εγκαταστάσεων. Η κατάσταση οδήγησε και τη Διευθύντρια του Επαγγελματικού Λυκείου Μυτιλήνης, κυρία Βασιλική Κουρβανιού, να παρακάμψει γραφειοκρατικές διαδικασίες και να χρησιμοποιήσει για διδασκαλία 2 αίθουσες που δεν ανήκαν στο Λύκειο. Έτσι κινδυνεύει να τη δικάσουν για διάρρηξη. Η κυρία Βασιλική Κουρβανιού μίλησε στο πρώτο κανάλι, στο μεσημεριανό μας μαγκαζίνο. Κατηγορείται για διάρρηξη σε δημόσιο κτίριο. Θέλησε να ανοίξει τις πόρτες στη μάθηση που ερμητικά είχαν κλείσει οι γραφειοκρατικές διαδικασίες σε 150 νέους μαθητές. Εγώ ήθελα να λύσω ένα πρόβλημα υπαρκτό που το αντιμετώπιζα κάθε μέρα από τις 11 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό στις 27 Σεπτέμβρη άνοιξα τις αίθουσες, άλλαξα τους μήλους δηλαδή αυτών των αίθουσών και την ίδια μέρα παραχώρησα.
χάρισα, στο, έδωσα στο, στη γραμματεία του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου μία σειρά κλειδιών αυτών των αιθουσών. Αλλά την επόμενη ημέρα μου επέστρεψαν τα κλειδιά και το πρακτικό παράδοση και παραλαβής κλειδιών που τους είχα δώσει και προσέφηκαν στον εισαγγελέα με την γνωστή έκβαση. Διατίθεται από σήμερα στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης με μειωμένο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, περισσότερο και από πέρσι. Εν τω μεταξύ, ομάδες ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Ομαρχιών έχουν κινητοποιηθεί ώστε να αποτραπούν φαινόμενα σχροκέρδειας. Σε τιμές που δεν απέχουν πολύ από τις περσινές, διατίθεται από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε επιπλέον φέτος κατά 10 δραχμές σε σχέση με πέρσι. Το Υπουργείο, μετά από συνεννόηση με τις εταιρείες πετρελαίου, προαναγγέλει λιανικές τιμές γύρω στις 109 δραχμές. Οι βενζινοπόλες πιστεύουν ότι στην Αττική, από πρατήριο σε πρατήριο, οι τιμές θα κυμαίνονται από 109 έως 115 δραχμές το λίτρο. Μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των ακριτικών νησιών και τις φορολογικές απαλλαγές των κατοίκων ακριτικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 2.500 εξέτασαν ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης με την Υπουργό Αιγαίου Ελισάβετ Παπαζόη. Ανακοχή στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι της περιοχής που αντιδρούσαν στην εγκατάσταση της μονάδας εξόρυξης χρυσού με ομόφωνη απόφασή τους σταμάτησαν τον αποκλεισμό των μεταλλίων. Σύντομα αναμένεται να αρχίσει και η μελέτη για τη χωροθέτηση της μονάδας σε περιοχές έξω από τις κοινότητες Ολυμπιάδα και Βαρβάρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, επισκέπτεται την Πολωνία όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του Αλεξάνδερ Κβασνιεύσκι. Επιστέγασμα των ήδη φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Πολωνίας και αφετηρία για την περαιτέρω ανάπτυξή τους αποτελεί η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου στη Βαρσοβία. Η υποδοχή που επιφύλαξε στον κύριο Στεφανόπουλο και την ελληνική αντιπροσωπεία σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος Αλεξάνδερ Κουβασνιέσκι και η πολωνική κυβέρνηση ήταν ιδιαίτερα θερμή και ειλικρινής. Μετά τις συνομιλίες των δύο αντιπροσωπιών, οι δύο πρόεδροι εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι. Ο Αλεξάνδερ Κβασνιέσκι, ιδιαίτερα από την υποστήριξη της Ελλάδας για την ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ο Πολωνός Πρόεδρος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μετά την ένταξη της Μάλτας και της Κύπρου στην Ένωση θα ακολουθήσουν οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Απαντώντας σε ερωτήσεις των Ελλήνων δημοσιογράφων για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι τα προβλήματα πρέπει να λύνονται με διάλογο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος τόνισε με ικανοποίηση ότι οι δύο χώρες συμφωνούν σε όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τους ευρωπαϊκούς λαούς και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι πέρα από το πολιτικό επίπεδο οι σχέσεις Ελλάδας και Πολωνίας θα αναπτυχθούν σύντομα στον οικονομικό και εμπορικό τομέα. Στην Αλβανία, ο πρόεδρος Σαλίμ Μπερίσα ανακοίνωσε ως ιστορική την νίκη του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ωστόσο, η αντιπολίτευση αμφισβητεί το αποτέλεσμα και καταγγέλει παρατυπίες και σε ορισμένες περιπτώσεις εκτεταμένη νοθεία. Άλλη μια ιστορική εκλογική νίκη, όπως έσπευσε να τη χαρακτηρίσει, διεκδικεί ο Σάλι Μπερίσα, προεξοφλώντας το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών λίγες ώρες αφού του έκλεισαν οι κάλπες. Ο Αλβανός πρόεδρος αφιέρωσε μάλιστα τη νίκη στη νεολαία, λέγοντας ότι η επικράτησή του οφείλεται στους νέους ψηφοφόρους. Νοπές είναι οι αναμνήσεις από τα φαινόμενα εκτεταμένης νοθείας στις βουλευτικές εκλογές της 26ης Μαΐου που πυροδότησαν τα επικριτικά σχόλια της διεθνούς κοινότητας. Πλήθος και αυτή τη φορά οι καταγγελίες αντιπολίτευσης για φαινόμενα νοθείας αλλά οι τόνοι υπήρξαν χαμηλοί, κυρίως γιατί ο αλβανικός λαός γνώριζε εκ των προτέρων τι θα ακολουθήσει και η συμμετοχή στις εκλογές ήταν μια τυπική διαδικασία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ανεπίσημα πάντα αποτελέσματα, η Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν εκλέγει νομάρχη ή δήμαρχο στη Βόρειο Ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ πήγε σήμερα στο Ισραήλ, όπου ορθά κοφτά είπε στους Ισραηλινούς ότι μονάχα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Εβραϊκού κράτους. Για αυτό το θέμα και για τις άλλες σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις της ημέρας, μας ενημερώνει ο Γιάννης Συνοδεινός. Η προσπάθεια να ξαναζωντανέψει διαδικασία ειρήνης στη Μέση Ανατολή μπήκε σε δύσκολη φάση γιατί ο Αμερικανός απεσταλμένος Ντένις Ρο ανακοίνωσε πως επιστρέφει στην Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι αλληλοκατηγορήθηκαν για το αδιέξοδο ύστερα από συνομιλίες δύο εβδομάδων. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Γιάσερ Αραφάτ εγκομίασε την πρωτοβουλία του Γάλλου πρόεδρου Ζακ Σιράκ να μεσολαβήσει στην Αραβο-Ισραηλινή διένεξη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι αντίθετος γιατί φοβάται πως η Ευρώπη θα επιδιώξει να απομονώσει πολιτικά το Ισραήλ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος στο Βόρειο Κουρδιστάν Ρόμπερτ Πέλετρο συναντήθηκε με τον Κούρδο ηγέτη Μασούτ Μπαρζάνι και ύστερα δήλωσε πως οι δύο κουρδικές παρατάξεις επιθυμούν την κατάπαυση του πυρός. Προς το παρόν όμως ο κουρδικός εμφύλιος πόλεμος συνεχίζεται. Η κουρδική πόλη Χαλάμπτζα είναι περικυκλωμένη από στρατιωτικές δυνάμεις των δύο παρατάξεων.
Στο δεκαετή πόλεμο, Ιράν-Ιράκ, το καθεστώς της Βαγδάτης εξολόφρεσε τον πληθυσμό αυτής της πόλης με το λεγόμενο αέριο μουστάρδας. Το Πακιστάν ζήτησε πριν από λίγο από το Ιράν να μεσολαβήσει για να ειρηνεύσει το Αφγανιστάν. Οι Πακιστανοί θέλουν να συνεργαστούν με την Τεχεράνη για να βρεθεί λύση αποδεχτή από όλους στον εμφύλιο πόλεμο του Αφγανιστάν. Στο Ανόβερο της Γερμανίας άρχισε το συνέδριο του Κυβερνητικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Χέλμουτ Κόλ, κάλεσε τα μέλη του κόμματος να συσπηρωθούν γύρω του. Επίσης είπε πως προωθεί γυναίκες στο 1/3 όλων των κομματικών θέσεων. Η πρώτη χώρα στον κόσμο που ασπάστηκε τον κομμουνισμό μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης τον αποκηρύσσει και πάλι. Οι πρώην κομμουνιστές που κυβερνούσαν τη Λιθουανία από το 1992 χάνουν στις εκλογές και το συντηρητικό κόμμα του Βιτάουτας Λατσμπέργκης αναμένεται πως θα σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Ο κύριος Λατσμπέργκης ήταν επικεφαλής του αγώνα για ανεξαρτησία της Λιθουανίας και αρχηγός του κράτους όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Στο Βέλγιο, βασιλιάς Αλβέρτος εγκομίασε τις διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και ο πρωθυπουργός, Jean-Luc Dehaene, δεσμεύθηκε για μεταρρυθμίσεις στη βελγική δικαιοσύνη. Πολλές χιλιάδες Βέλγοι συνέχισαν και σήμερα τις διαδηλώσεις. Πιέζουν την κυβέρνηση να κάνει τα λόγια πράξη στον τομέα της δικαιοσύνης. Η Κένια, η Σουηδία, η Ιαπωνία, η Κωνσταρίκα και η Πορτογαλία εκλέχθηκαν σήμερα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν τα κατάφεραν η Αυστραλία και η Ινδία που δεν έκρυψαν τη δυσφορία τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για το προεδρικό αξίωμα Bob Dole αποκάλεσε λογά τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton και πρόσθεσε πως ο ίδιος ό,τι λέει θα το πράξει. Παρ' όλα αυτά, όσα και αν λέει ο κύριος Dole, ο κύριος Clinton προηγείται σταθερά στις φυγομετρήσεις της κοινής νόμης. Και δεν απόμειναν παρά μόνο 15 μέρες ως τις εκλογές. Αισιόδοξος ο κύριος Κλίντον για το εκλογικό αποτέλεσμα, έστρεψε την προσοχή του στο να βοηθήσει να εκλεγούν στο Κογκρέσο υποψήφοι του Δημοκρατικού Κόμματος.